Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και η γερμανική πλευρά εν ώψη αυτής της συνάντησης, της αυριανής συνάντησης Μητσοτάκη-Σόλτς. Παντελή. Ναι, καλησπέρα. Καταρχήν υπάρχει ένα μήνυμα. Παραδοσιακά, ο καγκελάριος ή η καγκελάριος, ο υπουργός εξωτερικών ή υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, όταν επισκέφτεται την Αθήνα, κατόπιν πηγαίνει και στην Άγκυρα. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Η Γερμανία πια δεν είναι διαμεσολαβητής, έχει πάρει θέση υπέρ της Ελλάδος. Mm-hmm. Το είπε και ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, το είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, το είπε η καγκελαρία. Όσο πιο μεγάλες γίνονται οι προκλήσεις της Τουρκίας, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η στήριξη της Ελλάδας. Θα είναι ξεκάθαρη θέση και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και αυτή την κίνηση. Λοιπόν, έχουμε όμως το θέμα των υποβρυχίων. Όπα, για τα υποβρύχια μεγάλος αστερίσκος αυτός. Τι γίνεται με τα υποβρύχια? Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το project συνεχίζεται με καθυστερήσεις. Από τα 7 υποβρύχια, μόνο το ένα είναι έτοιμο και αυτό δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμο. Όμως, στο Βερολίνο λένε ότι δεν μπορεί να κλείσει αυτή η υπόθεση. Είναι, λένε, ένα παλιό συμβόλαιο και για να κλείσει το γερμανικό κράτος πρέπει να πληρώσει στην εταιρεία την κατασκευαστική 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα τα δώσουν τα υποβρύχια στους Τούρκους. Στηρίζουν Ελλάδα, αλλά εξοπλίζουν στρατιωτικά με υποβρύχια την Τουρκία. Την ώρα μάλιστα δεν τα δίνουν, που η Μπέρμποκ. Δεν τεχνολογία, έτσι. Τα ετοιμάζουν. Τα υποβρύχια τα φτιάχνει η Τουρκία. Ακριβώς. Η Μπέρμποκ όμως, σου θυμίζω ότι προεκλογικά το είχε κάνει σημαία της το όχι στους εξοπλισμούς της Τουρκίας. Σωστά. Σωστά τότε, λάθος τώρα όμως. Τώρα που είναι στην κυβέρνηση λένε ότι πρέπει να ανοίξουμε το ταμείο και να δώσουμε 2,7 και είναι συμβόλαια παλαιά. Αυτό νομίζω ότι θα ακούσουμε και αύριο. Εάν τεθεί το θέμα, γιατί η ελληνική πλευρά ξέρει ποια είναι η γερμανική θέση, δεν ξέρουμε αν θα το θέσει και ο Πρωθυπουργός ξανά, ξέροντας ποια απάντηση θα πάρει στα εξοπλιστικά. Υπάρχει το θέμα των Λίοπαρντ, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να συνεχίζεται, όμως υπάρχει και η αγορά τεθωρακισμένων Λίνξ από την Rheinmetall. Ζητάμε να τα αγοράσουμε, όμως η κατασκευή τους να γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Τι λέει η Rheinmetall? Αν θέλετε να γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να πάρετε πάνω από 200. Αυτά θα συνεχιστούν, θα συζητηθούν. Δεν αναμένουμε να υπάρχει αύριο μια σαφής απάντηση για τα εξοπλιστικά. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι μεγάλη έκπληξη. Πάντως θα συζητηθεί και αυτό το θέμα σε όλο αυτό το πλέγμα. Πολύ μεγάλη ατζέντα πάντως που πει αύριο. Αυτό είναι. Θυμίζω πάντως ότι αυτή η σελίδα στην ατζέντα που περιλαμβάνει τα εξοπλιστικά δεν είναι ανοιχτή στη Γερμανία, που έχει κόψει κάθε συζήτηση και δεν δίνει χρήματα για να εξοπλιστούν περαιτέρω στρατιωτικά, γιατί προτιμά να στηρίξει τους πολίτες μέσα στην ενεργειακή κρίση.